τον κύριο Σιδηρά να δώσει το βραβείο στο Σωματείο Φιλοπτώχων Κυριών Κομωτινής. Καλησπέρα σε όλους τους κυρίους και τις κυρίες. Αυτό που συντελείται σήμερα το βράδυ με την πρωτοβουλία των γυναικών της Κομωτινής και με την συμπαράσταση του Art Channel Thrakis και των λοιπών χορηγών μου φέρνει στο νου τη φράση ενός δικού μας ανθρώπου που όλοι τον αγαπάτε και όλοι περηφανεύεστε γι' αυτόν, του εθνικού ευεργέτη της Κομωτινής, του Νέστορα Τσανακλή. Αυτός ο άνθρωπος απέκτησε πολλά χρήματα. Δόξασε την Κομωτινή, ανά την Ιφίλιο. Και στο κέντρο της πόλης μας, το όνομά του είναι απτό και ορατό σε ένα κτίριο. Και πολλά άλλα. Όταν γύρασε και τον πλησίαζαν οι νέοι για να του συμβουλεύσει για τη ζωή, τους απαντούσε: «Οι πιο ευάρεστες πράξεις ενώπιον του Θεού και οι πράξεις που δικαιώνουν το πέρασμα του ανθρώπου από την επίγεια ζωή του είναι οι πράξεις ευποιίας, όχι οι πράξεις ίκτου». Αυτό κάνει το ιστορικότατο αυτό σωματείο, που είναι η φιλόπτωχος αδελφό της κυριών Κομωτινής, 105 έτη ζωής. Αυτό κάνουν απόψε οι γυναίκες της Κομωτινής και όλα αυτά είναι πράξεις ευποιίας, και όχι ίκτου. Είναι κακή λέξη ο ίκτος. Η πράξη ευποιίας, κατά τη φράση του Νέστορα Τσανακλή, είναι πράξης φιλάδελφης και φιλάνθρωπης αγάπης προς τον άλλο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε.